Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Ο Νίκος Καλάκος, Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχών. Η Όλια Νικολοπούλου είναι η δικηγόρος μας και ο Χρήστος ο Κρίγκας, ο φοροτεχνικός. Βρίσκουμε λύσεις για φορολογία, ασφαλιστικό και δάνεια και βεβαίως δίνουμε απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για το κοινωνικό μέρισμα, η συζήτηση του νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα, οπότε και αναμένεται να ψηφιστεί με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν προαναγγείλει ότι θα το υπερψηφίσουν με εξαίρεση τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει τέλος η τραγωδία από τις φωνικές πλημμύρες στη Νέα Πέραμο και τη Μάνδρα Αττικής. Πλέον τα θύματα από τις φωνικές πλημμύρες αυξήθηκαν σε 20 και οι αγνοούμενοι είναι 2. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες που έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τζανακόπουλος. Την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η έκτακτη κατάσταση. Μέχρι στιγμής, τα ειδικά τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποτελούμενα από 120 μηχανικούς, έχουν πραγματοποιήσει 1.154 αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας διενεργήθηκαν 925 αυτοψίες συνολικά. Τα 733 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και δικαιούνται αποζημίωση. Από αυτά, τα 588 είναι κατοικίες, 67 επαγγελματικοί χώροι, 5 δημόσια κτίρια και 73 αποθήκες και υπόγεια. Στο Δήμο Μεγαραίων και στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου διεξήχθησαν 229 συνολικές αυτοψίες. Τα 222 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και δικαιούνται αποζημίωση. Από αυτά, τα 142 είναι κατοικίες, 30 επαγγελματικοί χώροι, 2 δημόσια κτίρια και 48 αποθήκες και υπόγεια. Οι αυτοψίες από το σύνολο των μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής θα εκκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες των αποζημιώσεων των οικοκυριών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις που ήδη προβλέπονται στον νόμο για την επιδιόρθωση των κτηρίων είναι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή κατοικίας, 500 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή επαγγελματικού χώρου, 300 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή αποθήκης και 60 ευρώ το τετραγωνικό για επιδιόρθωση κατοικίας, 40 ευρώ το τετραγωνικό για επισκευή επαγγελματικού χώρου και 20 ευρώ το τετραγωνικό για επισκευή αποθήκης. Η αποζημίωση μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα αποτελείται από 60% δωρεάν κρατική αρρωγή και 40% άτοκο δάνειο. Τυχόν υπόλοιπο καλύπτεται επίσης από άτοικο δάνειο. Επίσης, ο νόμος ήδη προβλέπει ειδικές ενισχύσεις για τους πληγέντες για τη στέχαση και διατροφή, επίδομα πρώτων εξόδων, την αποκατάσταση της οικοσκευής, επίδομα πληγέντων και αποζημίωση επαγγελματικού εξοπλισμού. Ο καθορισμός και η διανομή των ειδικών αυτών ενισχύσεων είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ωστόσο, εξαιτίας της έντασης της καταστροφής, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσθετες αποζημιώσεις σε όσους έχουν πληγεί. Συγκεκριμένα, όλα τα νοικοκυριά που σύμφωνα με την καταγραφή των τεχνικών κλιμακίων του Υπουργείου Υποδομών στις περιοχές της Δυτικής Αττικής έχουν υποστεί ζημιές, θα λάβουν επιπλέον έκτακτη ενίσχυση 5.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 8.000 ευρώ. Η ίδια έκτακτη ρύθμιση θα ισχύσει και στις περιοχές της Σίμης, της Αμοθράκης, του Δήμου Αγιάς της Λάρισας αλλά και της παραλίας της Κατερίνης, που επίσης χτυπήθηκαν πρόσφατα από φυσικές καταστροφές και στις οποίες η διαδικασία της καταγραφής έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η διανομή της έκτακτης ενίσχυσης θα γίνει άμεσα από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως θα ορίζεται στη σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Η έκτακτη ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Πέραν αυτών, πρώτη στην προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η τάχιστη αποκατάσταση των δύο τμήματων των εθνικών οδών της Δυτικής Αττικής που έχουν υποστεί ζημιές, αλλά και του λιμανιού της Νέας Περάμου, προκειμένου να ομαλοποιηθεί άμεσα η κατάσταση.
Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία από την πρώτη μέρα έχει διαθέσει συνολικά στην περιοχή Μάνδρας Νέας Περάμου 1.172 αστυνομικούς. Οι εν λόγω αστυνομικές δυνάμεις από σήμερα μάλιστα θα ενισχυθούν και επίσης από σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα επανεκδίδονται άμεσα και επιτόπου οι αστυνομικές ταυτότητες που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πλημμύρας. Η Φόφη Γεννηματά αναδείχθηκε πρόεδρος του νέου φορέα της Κέντρο Αριστεράς. Επικράτησε σε όλες τις περιφέρειες πλην Κρήτης, ενώ ικανοποιητική ήταν σε γενικές γραμμές και η συμμετοχή, καθώς ψήφισαν 155.000 πολίτες. Μετά το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των εκλογών, η κυρία Γεννηματά είπε χαρακτηριστικά ότι από αύριο όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών που συνεπάγεται η καθαρή εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες. Από αύριο όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Η μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη είναι εδώ. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία. Η παράταξη μας είναι εδώ, ισχυρή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να συγχαρώ τη Φόφη Γεννηματά για την επιτυχία της. Και πάνω απ' όλα θέλω να δεσμευτώ για την ενότητα, για την επροπτική. Στο Σφυρί βγαίνουν τα πρώτα ακίνητα των στρατηγικά κακοπληρωτών στις 29 Νοεμβρίου, όπου ξεκινούν και χωρίς αναβολή ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Οι συστημικές τράπεζες επιλέγουν να εισάγουν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών χαρακτηριστικές περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών που διαθέτουν και σημαντικά εισοδήματα και ικανά περιουσιακά στοιχεία, όπου μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους, αλλά συνειδητά δεν το κάνουν. Έτσι, στα τέλη Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν θεωρητικά οι πρώτες ενέργειες για τους πληστηριασμούς ακινήτων αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Έντος της εβδομάδας αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα τέλη κυκλοφορίας του 2018, τα οποία δεν θα έχουν καμία αλλαγή, καθώς οι συζητήσεις του Υπουργείου Οικονομικών με τους εκπροσώπους των θεσμών δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το νέο πλαίσιο φορολόγησης. Η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2018 λήγει 31 Δεκεμβρίου, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να πληρώσουν τα διπλάσια τέλη. Το νέο έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών Ε3 θα αποτελέσει το νέο εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν τη βάση για ηλεκτρονική επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να εντοπίζονται φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν δηλώσει δαπάνες πολύ υψηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου στον οποίο βρίσκονται. Από τα δεδομένα που θα δηλώνουν οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προκύπτουν συγκεντρωτικά στοιχεία για το μέσο όρο των δαπανών που πραγματοποιούν συνολικά, αλλά και κατηγορία ανάλογα με τον κλάδο τους. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Σε ηλικία 83 ετών πέθανε ο Τσάρλς Μάνσον, ο διαβόητος serial killer της δεκαετίας του 60. Ο δολοφόνος είχε δημιουργήσει μια οργάνωση γνωστή ως οικογένεια Μάνσον, τα μέλη της οποίας τον λάτρευαν και υπάκουγαν στις διαταγές του. Ένα από τα πιο γνωστά εγκλήματα που διέπραξαν οι ακολουθοί του ήταν αυτό της συζύγου του Ρωμάν Πολάνσκι, Σάρον Τέιτ και άλλων τριών φίλων του ζεύγους. Η ανερχόμενη ηθοποιός όταν δολοφονήθηκε ήταν 8 μηνών έγκυος. Ο Μάνσον και τα μέλη της ομάδας του είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, όμως η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθριξη. Ο Τσάρλς κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν τους τελευταίους 5 μήνες, έχοντας πάντα τη συνοδεία 5 αστυνομικών. Από την Μπουκάμαλ εκδίωξε ο Συριακός στρατός την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Πρόκειται για την τελευταία πόλη που παρέμενε στα χέρια των τσιχαντιστών στο έδαφος της Συρίας. Στην Ανατολική Γούτα, κοντά στη Δαμασκό, 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς των δυνάμεων του καθεστώτος. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απίφθινε έκκληση στα αντιμαχόμενα μέρη να μην στοχοθετούν πλέον τους άμαχους. Η γυναίκα της χρονιάς ανακηρύχθηκε, η Amber Heard, από το αντρικό περιοδικό GQ Australia. Η πρώην σύζυγος του Johnny Depp, που είχε ομολογήσει πως έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από το γνωστό ηθοποιό, είναι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και μετά το τέλος της σχέσης της με τον Depp, προέτρεψε και άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και να ομολογήσουν τα βία περιστατικά που κατά καιρούς έχουν βιώσει.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες. Στο μείον 0,50% το χρηματιστήριο Αθηνών και στις 708 μονάδες. Η Ματίνα Χαρκοφτάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Σοφία. Απόλυες λοιπόν καταγράφει το ελληνικό χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. 35 μετοχές καταγράφουν άνοδο, 63 υποχωρούν και 22 παραμένουν αμετάβλητες. Τώρα, να δούμε τι συμβαίνει και στις μετοχές των τραπεζών. Μοναδική εξαίρεση η οποία καταγράφει κέρδη είναι η μετοχή. Έχουμε μία τραπεζική μετοχή της Alpha Bank, η οποία ενισχύεται συγκεκριμένα 2,17%. Οι υπόλοιπες μετοχές καταγράφουν πτώση. Να πούμε ότι η Εθνική Τράπεζα υποχωρεί 1,26%. Απόλυες καταγράφουν και οι άλλες τραπεζικές μετοχές. Η μετοχή του ΟΠΑΠ τώρα ενισχύεται και είναι πέρα από αυτές τις απώλειες που βλέπουμε να καταγράφει αυτή τη στιγμή ο Γενικός Δείκτης. Τώρα, να περάσουμε όμως να δούμε με μια ματιά πώς διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή οι δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Να πούμε, Σοφία, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε να καταγράφουν κυρίως κέρδη, να κινούνται δηλαδή ανωδικά. Τώρα, όσον αφορά τις ισοτιμίες, στο 1,17 περίπου διαπραγματεύεται το ευρώ, στο 1,31 η στερλίνα και το πετρέλαιο συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Βλέπουμε λοιπόν κοντά στα 55 δολάρια το βαρέλι. Ματίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Σήμερα κοντά μας είναι ο Χρήστος ο Κρήκας, είναι ο φοροτεχνικός. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Χρήστο Κρήκα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Βεβαίως να δούμε τι γίνεται και τι πληρώνουμε μέχρι το τέλος του έτους. Να δούμε τι γίνεται και με τις αντικειμενικές, ποια είναι αυτά τα καυτά μέτωπα της φορολογίας. Όπως επίσης να δούμε τα ραβασάκια που στέλνει η εφορία, σε ποιους και τι πρέπει να προσέξουν. Επειδή, Σοφία, κάτι συζητάγαμε πριν ξεκινήσουμε για το κοινωνικό μέρισμα, να πούμε κάτι το οποίο ίσως δεν θα είναι έκπληξη. Προφανώς θα πάει προς ψήφιση όσον αφορά το τεκμαρτό εισόδημα. Δεν είναι κάτι έτσι, ας πούμε, το καινούργιο. Το εισόδημα φορολογικά υπολογίζεται βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος.
Και από εκεί βγαίνει και το εκαθαριστικό, η εκαθάριση δηλαδή γίνεται από το τεκμαρτού ποσό, άρα προφανώς εκεί φαίνεται ότι θα είναι και τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο αναλυτικά, σε λίγα λεπτά έτσι, που θα έχουμε και την κυρία Νικολοπούλου, διότι βεβαίως τα τεκμήρια κόβουν χρήματα σε κάποιον που θέλει να το πάρει. Από την άλλη, θα δούμε τι γίνεται και με κάποιους που δηλώνει φιλοξενούμενος. Έχει διάφορα θέματα. Σωστά τα τοποθέτησες από την πρώτη μέρα που βγήκε το θέμα. Και αυτά τα θέματα αφορούν κυρίως και το κομμάτι των φορολογουμένων, αφορούν και το κομμάτι των φιλοξενούμενων, αλλά αφορούν και γενικά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το συνολικό ποσό του δηλωμένου εισοδήματος. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε μετά με τους φιλοξενούμενους. Θα τα δούμε βεβαίως και πολύ αναλυτικά και τι ακριβώς γίνεται και με τους φιλοξενούμενους και τις προϋποθέσεις. Θα δείξουμε και τα ποσά και τι γίνεται με τις καταθέσεις. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με τα σημειώματα, με τα ραβασάκια που στέλνει η εφορία, σε ποιους τα στέλνει και βεβαίως τι πρέπει να γίνει. Πρώτα ιδιαίτερη ψυχραιμία στο τι γίνεται με οποιοδήποτε σημείωμα μπορεί να έρχεται από την εφορία ελέγχου. Είτε αφορά φυσικά πρόσωπα, είτε αφορά επιχειρήσεις. Θέλουμε να πούμε κάτι, ότι όσον αφορά το κομμάτι των αποφάσεων και σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που είχαμε για τα συμπληρωματικά στοιχεία για τα νήματα τραπεζικών λογαριασμών, φαίνεται ότι η ανεξάρτητη αρχή λειτουργεί σωστά προς αυτή την κατεύθυνση. Τι σημαίνει λειτουργεί σωστά, Σοφία? Ότι γρήγορα είδε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, πολύ σημαντικές αποφάσεις, και κινήθηκε λέγοντας ποιες είναι αυτές οι χρήσεις που θα πάνε πιο γρήγορα, πιο επικαιροποιημένα και μέχρι 31/12 του έτους. Άρα, τι δεν θα γίνει φέτος για πρώτη χρονιά, δεν θα γίνει αυτό το οποίο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στις ΔΟΗ και τι αφορούσε? Αφορούσε ότι ποιες είναι οι χρονιές που παραγράφονται, ποιες χρήσεις παραγράφονται το 2000, το 2002, το 2004. Πάμε γρήγορα να ελέγξουμε εκείνες τις χρήσεις και επί της ουσίας υπήρξε μία στασιμότητα και μη έλεγχος για τις πιο επικαιροποιημένες χρήσεις, δηλαδή τις χρήσεις που αφορούν την τελευταία πενταετία που ήρθε και είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέλω να πω κάτι. Φορολογούμενοι οι οποίοι, παράδειγμα, έχουν χαρτιά ελέγχου για τη χρήση του 2010 και τις επόμενες χρήσεις, ειδικά αν υπάρχει το 2010, εδώ θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, προς παραγραφή. Φαίνεται ότι πάει να παραγραφεί αυτή η χρήση σε περιπτώσεις που δεν έχουμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Σημαντικό, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα να συνεργαστούν με τους φοροτεχνικούς τους και με τους νομικούς τους για να δουν ποια είναι η χρονιά της παραγραφής. Δεν πρέπει να σπεύσουμε να κάνουμε δηλώσεις πριν το 2010 αν δεν μιλήσουμε με το φοροτεχνικό μας, μην τυχόν εκεί υπάρχουν κάποια θέματα αναβίωσης παραγραφής. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί τη χρήση του 2010 και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δύσκολα θα δώσει κάποια παράταση για το 2011 το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τη χρονιά παραγραφής που αφορά το 2011. Άρα πού πάμε, Σοφία? Πάμε στον εξής γενικό κανόνα. Ο γενικός κανόνας πενταετίας. Από τη χρονιά λοιπόν που θα κατατεθεί η φορολογική δήλωση της χρήσης, δηλαδή η δήλωση που αφορά τα εισοδήματα το 2017, θα κατατεθεί η δήλωση το 2018. Από το 2018 μετράμε 5 χρόνια. Εκεί θα πρέπει να είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αφορά ότι πάμε προς παραγραφή για όλες τις προηγούμενες χρήσεις, εκτός αν έχουμε περίπτωση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, αλλά και εκεί πάλι πρέπει να δικαιολογηθεί ξεκάθαρα από τη ΔΟΗ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο έλεγχος της τελευταίας πενταετίας. Και εδώ θέλω να τονίσω κάτι. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Γιατί ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, έχω τη βεβαιότητα πλέον ότι θα εστιάσει σε αυτές τις χρήσεις. Άρα η έλεγχη προς τις επιχειρήσεις θα είναι, θεωρώ, εκτεταμένη είτε σε μορφή τακτικών ελέγχων είτε σε μορφή προληπτικών ελέγχων για ίσπραξη ΦΠΑ ή οτιδήποτε άλλο. Μεγάλη προσοχή σε επιχειρήσεις, συνεργασία με τα τμήματα, τα φοροτεχνικά με τους φοροτεχνικούς τους, για να μην παρουσιάζονται προβλήματα και να μην βγαίνουν δαπάνες που μετά από 5 χρόνια δεν θα αναγνωρίζονται από τον έλεγχο. Έτσι. Άρα είναι λάθη τα οποία γίνονται. Ποιος πρέπει να ανησυχεί, αν πρέπει βεβαίως κάποιος να ανησυχεί, και πότε? Σίγουρα κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε λίστες ή οτιδήποτε άλλο, εκεί τίθεται το μεγάλο θέμα της, παράδειγμα για κάποιους φοροδιαφυγής. Άρα εκεί ίσως επεκταθεί και μετά την πενταετία ο έλεγχος. Εκεί θα πρέπει να προσέξουν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν στη χρήση του 2010 κάποια εντολή ελέγχου, θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν προκύπτουν νέα στοιχεία, δηλαδή εκτεταμένης φοροδιαφυγής, θεωρώ ότι πάμε προς παραγραφή μέχρι 31/12 του 2017, θεωρούνται παραγεγραμμένες, αλλά θα πάμε και προς παραγραφή και τις χρήσεις του 2011. Μεγάλη προσοχή, επειδή ανέφερες ραβασάκια ελέγχων, μεγάλη προσοχή σε τι χαρτί έρχεται στην επιχείρησή μας.
Συμβουλευόμαστε άμεσα το φοροτεχνικό μας, συμβουλευόμαστε άμεσα το νομικό μας, να δούμε ποιες χρονιές αφορούν τα στοιχεία αυτά, από πού προήρθαν αυτά τα στοιχεία, δηλαδή είναι αντικείμενο κάποιων άλλων ελέγχων που έγιναν σε επιχειρήσεις, μπορεί να αφορούν εικονικά τιμολόγια, αφορά κάτι άλλο. Αξιολογούμε με τον φοροτεχνικό μας τι ακριβώς έχει γίνει και μετά οδεύουμε προς την παραγραφή. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας τεράστιος όγκος βιβλίων και στοιχείων στις επιχειρήσεις Σοφία που θα πρέπει να καταστραφούν. Οι άνθρωποι νιώθουν εγκλωβισμένοι. Δεν υπήρχε για την ώρα κράτους φορολογικού δικαίου, γιατί μπορούσε ο καθένας να ελέγξει οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς ήταν ψεφισμένη και η 20ετία σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Αυτά τα πράγματα έρχονται σιγά σιγά οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας να τα βάλουν σε μια σειρά, να κανονίσουν τους χρόνους που θα γίνουν οι έλεγχοι και να υπάρξει και μια κανονικότητα στην αγορά. Γιατί μέσα στα τόσα προβλήματα που υπάρχουν, σκέψου να μετά από 10 χρόνια να έρχεται κάποιος και να ζητά φόρους από μια επιχείρηση η οποία δεν έχει καμία σχέση τα εισοδήματά τους μέχρι πριν μια δεκαετία. Άρα αντιλαμβάνεσαι εκεί ότι πάμε προς μια κανονικότητα όσον αφορά το κομμάτι της παραγραφής. Πάντως έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα για καταθέσεις που έχει κάποιος στο εξωτερικό. Χρήματα λοιπόν στο εξωτερικό. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σοφία, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Αν είναι χρήματα φορολογημένα στην Ελλάδα και για κάποιο λόγο έχουν βγει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει... Εδώ δεν είμαστε για να φοβίζουμε τον κόσμο. Εδώ πολύ σωστά αυτό που κάνεις είναι να ενημερώνεις τι πραγματικά μπορεί να περιμένει κάποιος. Εδώ δεν θέλουμε να φοβήσουμε κανέναν. Αν τα χρήματα έχουν χρήματα στο εξωτερικό. Αν τα χρήματα νομίμως έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα και έχουν βγει στο εξωτερικό, μπορεί να έχεις τα χρήματά σου πριν το capital control, παράδειγμα, γιατί δεν μπορείς τώρα να μεταφέρεις με τα capital control, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουν κάποιοι είναι ότι αυτά τα στοιχεία για μη νόμιμα τώρα φορολογημένα χρήματα θα έχουν έρθει πλέον. Υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών με χώρες του ΑΣΑ που δίνονται στοιχεία μεταξύ των χωρών, άρα εκεί θα υπάρξει πρόβλημα ελέγχου. Για αυτές λοιπόν τις χώρες, για αυτές λοιπόν τις τράπεζες του εξωτερικού, φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κάποια ειδική μνήμα, άρα εκεί είναι ανοιχτό ακόμη το θέμα του ελέγχου. Εκεί θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει. Κυρίως αφορά τις ελληνικές τράπεζες στην τελευταία απόφαση, ότι στοιχεία που υπήρχαν στον έλεγχο, υπήρχαν στη δυνατότητα του ελέγχου, θα μπορούσαν οι ελληνικές αρχές να τα ζητήσουν και δεν τα ζητούσαν από ελληνικές τράπεζες. Από εκεί και πέρα τώρα, το τι γίνεται απ' έξω σε χρήματα που υπάρχουν στο εξωτερικό, εκεί προφανώς είναι αντικείμενο ελέγχου και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Όσοι νομίμως όμως έχουν χρήματα στο εξωτερικό από φορολογημένα χρήματα, δεν έχουν φοβούνται τίποτα. Χρειάζεται να ανησυχούν, ούτε να. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτό το νέο έντυπο Ε3, τι αλλάζει δηλαδή για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, και βεβαίως είναι ένας τρόπος για να μπορούν να διασταυρώνουν κάποια στοιχεία, Σοφία, ανάλογα με το. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει κυρίως διασταυρωτικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Όπως διασταυρωτικό χαρακτήρα έχει αυτό που ακούσαμε, το νέο που ακούσαμε και πριν λίγες ημέρες και ήταν σε μορφή απόφαση, σε μορφή εγκυκλίου, ότι θα δηλώνονται και τραπεζικοί λογαριασμοί. Όλα αυτά τι έρχονται? Έρχονται να δημιουργήσουν ένα παζλ δυνατοτήτων ελέγχου που θα έχει αύριο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Προφανώς θα υπάρχει κάποια συγκέντρωση εξόδων, συγκεκριμένων εξόδων στο Ε3, το οποίο δειγματοληπτικά για κάποιες κατηγορίες φορολογουμένων θα δείχνει, θα επιδεικνύει ότι ξέρεις κάτι, σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο μεγάλες κατηγορίες δαπάνες. Άρα θα δίνει τη δυνατότητα σαν εργαλείο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αξιοποιήσει κάποια στατιστικά δεδομένα. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι αν κάποιος, παράδειγμα, έχει 10.000 έξοδα και έχει 8.000 έξοδα, δηλαδή μόνο 2.000 κέρδη, αυτόματα πάει σε έναν έλεγχο. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό και όχι το ποσοτικό χαρακτηριστικό θα κρίνεται πλέον από τις δηλώσεις του καινούργιου Ε3. Όλα αυτά, όπως το λέμε, είναι καινούργια στοιχεία που συγκεντρώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να κάνει έτσι, να έχει στη φαρέτρα της περισσότερα εργαλεία. Άρα ουσιαστικά είναι ένα τεχνικό στοιχείο. Ένα τεχνικό στοιχείο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει ένα πιο. Ένα προφίλ, το προφίλ όλου του κόσμου. Δημιουργεί το προφίλ των επιχειρήσεων. Για να μην μπορούν. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν το περιμένουμε. Είναι στα σκαριά δηλαδή. Θα είναι από ό,τι φαίνεται στο καινούριο Ε3, αλλά θα είναι αντικείμενο ελέγχου, το οποίο προφανώς θα αξιοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είναι στοιχεία που συνεχώς συγκεντρώνει η αρχή, για να μην γίνεται αυτό, Σοφία, το οποίο έλεγαν παλιά. Πήγαινε ένας φορολογούμενος να ελεγχθεί και το έλεγαν παλιά, φέρε όλες τις φορολογικές σου δηλώσεις ή όλα. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ηλεκτρονικά κατεθειμένες τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες φορολογικές δηλώσεις πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή, άρα έχει τη δυνατότητα αυτόματα να μπορέσει να ελέγξει και να προσδιορίσει τα τεχνικά στοιχεία για να κάνει τον έλεγχο ενός φορολογουμένου. Και βεβαίως με αυτό έρχεται και η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, για τη δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού.
τη δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού, λες όσον αφορά τους επαγγελματίες. Τους επαγγελματίες, ναι, το άλλο το έχουμε πει πολλές φορές. Όσον αφορά τους επαγγελματίες, προφανώς θα έρθει και αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Πρέπει εδώ τώρα να λύσουμε κάποια άλλα θέματα, να δούμε πώς θα γίνει σωστά η εφαρμογή του πώς. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν μπει πολλά καινούργια δεδομένα έχουν μετά τα capital πολλά, control. Πολλά όμως ξεκινάμε, πολλά τα παίρνουμε πίσω, πολλά αλλάζουν. Έτσι. Θυμάσαι πότε συζητούσαμε για τα BOS που έπρεπε. Θέλεις να σου πω κάτι που θα αντιμετωπίσουν οι φορολογούμενοι τους επόμενους μήνες και ενώ φτάνουμε στο τέλος του χρόνου ακόμη. Φαίνεται ότι πολλοί δεν το έχουν βάλει καλά στο μυαλό τους για η συγκέντρωση των αποδείξεων και πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο. Ακριβώς. Οι άνθρωποι όλοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει συγκεκριμένο ποσό των εισοδήματών να το μαζέψουν σε αποδείξεις και μάλιστα να γίνει η πληρωμή τους με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Ξέρεις, εδώ μπορεί να βρεθούμε και ξέρεις, νομίζουν κάποιοι μέχρι και πριν λίγες μέρες με ρωτούσαν μέχρι την υποβολή φορολογικής δήλωσης μπορώ να χτίσω το αφορολόγητο. Όχι, είναι μέχρι 31/12. Να το τονίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, κάποια πράγματα μπορεί να μας φαίνονται πολύ απλά, αλλά κάποιοι άνθρωποι μπερδεύονται ή συνεχίζουν και σου λέει μέχρι την υποβολή φορολογικής δήλωσης, δηλαδή θα φτάσω το 18 μέχρι να κάνω Μάρτιο-Απρίλιο, οπότε είναι οι φορολογικές δηλώσεις και τότε μπορώ να χτίζω το φορολόγητο. Σοφία, αν σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μαζέψουμε ένα 10-20% του εισοδήματός μας σε αποδείξεις με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής και δεν το έχουμε συγκεντρώσει και αυτό έχει ένα πέναλτι της τάξης του 22%, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ξέρεις, γι' αυτό, πολύ για να κακό για τον κόσμο. Γιατί δεν είναι περίοδος τώρα για να πληρώνουμε ούτε τα πέναλτι, ούτε αλίμονο. Το λέμε αυτή τη στιγμή και θα έλεγα, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογή του ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής του Υπουργείου Οικονομικών, νομίζω ότι θα είναι καλό μετά τις 31/12 να δει το Υπουργείο Οικονομικών τι θα συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι από αποδείξεις πληρωμένες με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα είναι καλό να πούν ότι τουλάχιστον για αυτή τη τελευταία χρονιά να υπάρχει ο δυνητικός τρόπος συγκέντρωσης των αποδείξεων, κάτι το οποίο γίνεται στους φορολογούμενους πάνω από 70 χρονών. Δηλαδή να συγκεντρώνουν αποδείξεις, αλλά τουλάχιστον το χτίσιμο των φορολογίων να αποδεικνύεται είτε με σαν φυσικές αποδείξεις είτε με τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Θα πρέπει να γίνει για άλλη μια χρονιά γιατί δεν πρέπει να επιβαρύνουμε κανέναν φορολογούμενο με αυτόν τον τρόπο φορολόγησης. Φορολοταρία θα έχουμε. Γιατί την περιμένουν. Ξέρεις πως με καλούν και μου λένε αυτούς οι χίλιοι τυχεροί τι θα γίνει με τις αποδείξεις. Μου το έχεις ξαναθέσει πριν κανένα δύο μήνες αυτό το θέμα. Είχα πει καλή τύχη στον κόσμο. Δηλαδή, καλές γιορτές. Καλές γιορτές και καλή τύχη. Τώρα αυτά δεν είναι. Καλή εβδομάδα να πούμε στον αγαπημένο μας τον Νίκο τον Καλάκο, Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης και ΦΑΠΑΞ Παροχών. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, κύριε Καλάκο. Σε λίγο θα έρθει και η κυρία Νικολοπούλου, θα ξεκινήσει. Να δούμε τι γίνεται με το κοινωνικό μέρισμα. Τελικά τα τεκμήρια κόβουν χρήματα. Βρίσκουμε γενικότερα προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία βάζουμε και δυστυχώς θα βγαίνουν πολλοί εκτός στο να πάρουν αυτό το μέρισμα. Και πολλοί θα βγουν εκτός και ταυτόχρονα έρχονται τα καινούργια χαράτσια στους 200.000 μη μισθωτούς από το Φεβρουάριο με τις αναρτήσεις του Ιανουαρίου. Καλούνται να πληρώσουν 200.000 περίπου κόσμος. Είναι οι αρτοποιοί, είναι οι βενζινοπόλες, είναι οι μηχανικοί, είναι οι δικηγόροι. Την επικουρική τους ασφάλιση και την πρόνοια όσοι έχουν πρόνοια. 7% είναι οι αρτοποιοί και οι βενζινοπόλες που έχουν μόνο πρόνοια. Οι δικηγόροι, συμβολογράφοι και δικαστικοί εμιλητές και μηχανικοί θα πληρώσουν 11%, 7 για επικούρηση και 4 για πρόνοια. Οι γιατροί και οι φαρμακευτικοί υγειονομικοί γενικώς θα πληρώσουν 4%. Βέβαια, οι οφειλές ξεκινάνε από 1η-1η του 2017, άρα στα ειδοποιητήρια του Ιανουαρίου θα ξεκινάει η πληρωμή, δηλαδή το Φεβρουάριο, με μια αναδρομική ταυτόχρονα πληρωμή που θα αφορά το προηγούμενο έτος που δεν έχουν καταβάλει χώρες. Άρα ουσιαστικά δεν θα είναι 11%, θα είναι 22% για ένα χρόνο ή 8% για όσους έχουν μόνο πρόνοια. Όσοι έχουν πληρώσει βέβαια περισσότερες εισφορές και θα γίνει πλέον το ξεκαθάρισμα με τις νέες εκαθαρίσεις φορολογικές δηλώσεις, θα συμψηφίζονται με τις οφειλές που έχουν για επικούρηση και για εφάπαξ. Ξέρετε, τώρα μας ακούνε οι τηλεθεατές, σου λέει έχουμε λοιπόν να πληρώσουμε, θα έρθουν αναδρομικά, θα έρθουν ραβασάκια. Πριν από λίγο λέγαμε και με τον κύριο Κρίγκα τα ραβασάκια που έρχονται και από την εφορία, από την άλλη έρχονται και να πληρώσουν στο κομμάτι της ασφάλισης. Από την άλλη, με τις επικουρικές συντάξεις που περιμένει ο κόσμος από το 2015, τι γίνεται, ναι, κύριε Καλάκο? Ναι, 130.000 κόσμος είναι σε αναμονή. Από 1η-1η του 2015 δεν έχει εκδοθεί καμία επικουρική σύνταξη. Περιμένουμε και όσες εκδόθησαν, παρανόμως εκδόθησαν, θα γίνει συμψηφισμός όταν βρεθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού. Δεν έχουμε νέο τρόπο υπολογισμού. Μην με ρωτήσετε γιατί αν πω
αυτό που σκέπτομαι, θα πάω πάλι στο πειθαρχικό. Λοιπόν, το θέμα γιατί δεν είναι αυτό, είναι το θέμα τι θα απαντήσουμε, ναι, γιατί. Αλλά και αύριο να βρεθεί τρόπος υπολογισμού, ναι, των επικουρικών συντάξεων, θα υπάρξει μια καθυστέρηση, ένα εξάμεινο περίπου, ώσπου να μπούμε στην παραγωγή, να το πω έτσι απλά. Διότι θα χρειαστούν να εκδοθούν εγκύκλοι, να διευκρινιστούν, να φτιαχτούν τα προγράμματα, να καταλάβουν υπάλληλοι το πρόγραμμα, το νέο τρόπο υπολογισμού. Αλλά ακόμα και αυτό να συμβεί, κάποιοι τομείς της επικουρικής δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Διότι η αναζήτηση αποδοχών που έχουν γίνει κρατήσει στην επικουρική σύνταξη από το 2002 και μετά, κάποιοι τομείς είναι πολύ δύσκολο να ευρεθούν. Δεν υπάρχουν αρχεία, ειδικά στους δήμους. Πραγματικά επικρατεί κόλαση όσον αφορά τα στοιχεία. Εδώ κάνουμε αναζήτηση τελευταίας πενταετίας για το ΕΦΑΠΑΞ και ζητάμε, οι Δήμοι μας στέλνουν 4 και 5 ορθές επαναλήψεις. Αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς τι σημαίνει αυτό όταν πάμε πίσω στο 2002. Έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος υπολογισμού που να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς όταν νομοθετούν οι υπεύθυνοι, δεν ρωτούν αυτούς οι οποίοι δουλεύουν και επεξεργάζονται το νομοθέτημα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο 901-9015-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Δεν μπορώ να σας πω πόσα μηνύματα έχουν έρθει και για το ποσοστά αναπλήρωση, μας τα πει όλα ο κύριος Καλάκος. Πάρα πολύ μεγάλη αγωνία έχουν αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο, Χριστοκρίγα. Δεν ξέρω γιατί τέτοιος προβληματισμός στις καταθέσεις που έχουν βγάλει στο εξωτερικό. Είμαστε όμως ξεκάθαροι, χωρίς να φοβίζουμε κανέναν. Αλλά ο κόσμος γενικότερα θέτει πάρα πολλές ερωτήσεις στο κομμάτι του ότι έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό. Πόσο κινδυνεύει, γιατί όμως αυτή η αγωνία, είπαμε, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τη στιγμή που έχετε δηλώσει τα χρήματα, τα οποία τα έχετε βεβαίως έξω. Και δεν υπάρχει καμία ανησυχία σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις. Θέλω λίγο να επικροτώ αυτό που λέει ο κ. Καλάκος. Δηλαδή, τι έχουμε? Θα έχουμε σίγουρα την επιπλέον επιβάρυνση από την επικουρική ασφάλιση. Θα έχουμε τον καινούριο επανυπολογισμό των φορολογικών δηλώσεων που έπρεπε να είχαμε από τέλος Ιουλίου και τελικά δεν τον έχουμε. Και φαίνεται ότι πάμε τέλος του χρόνου. Και εδώ θα έχουμε τις καινούργιες εκαθαρίσεις. Για κάποιους τα ποσά θα είναι μικρότερα, αλλά για κάποιους θα είναι επιπλέον επιβαρυντικά. Και το λέω πιο επιβαρυντικά γιατί για αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν υψηλά εισοδήματα, το να τις επιβαρύνεις ακόμα μεγαλύτερο με εισφορές είναι ό,τι χειρότερο. Και το τρίτο και σημαντικότερο, θα έχουμε και τον καινούριο υπολογισμό βάσει του καινούριου νόμου που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Okay. Τι δηλαδή, ότι αυτές δεν θα είναι εκπιπτόμενες στις ασφαλιστικές εισφορές στο κομμάτι των εσόδων, αλλά τα έσοδα μόνο θα προσμετρούνται για να πάμε σε καινούριο υπολογισμό. Δηλαδή, θα ξαναμετρούνται πάλι οι εισφορές της προηγούμενης χρονιάς για υπολογισμό εισφορών της νέας χρονιάς. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πλέον επιβαρυντικό κομμάτι και θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Και τελικά, όσο και αν φωνάζουμε εμείς και λέμε, προσπαθήστε να μειώσετε το ανώτερο πλαφόν, γιατί θα υπάρξει ασφαλιστική κόπωση και θα το δείτε αυτό μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ δυστυχώς έχουμε τρία νέα καινούργια κριτήρια που από 1η-1η του 2018 θα τα έχουμε, που είναι πλέον επιβαρυντικά για τους ασφαλιστές. Είναι η μόνη χώρα που έχει εισφορές επί των εισφορών. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη. Είναι η αγαπημένη σας, είναι η αγαπημένη μας, είναι η δικηγόρος μας η Όλια Νικολοπούλου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Όλια μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούω πολύ προσεκτικά αυτά τα πολύ ωραία που λέτε με τον κύριο Γκρίγκα και τον κύριο Καλάκο. Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα με τις ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο μας αφορά όλους, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, διότι τα είπε πάρα πολύ ωραία ο Χρήστος ο Γκρίγκας. Και βέβαια θα χάσουμε και το 15% της έκπτωσης που θα ισχύσει για ένα χρόνο μόνο. Λοιπόν, αλλά αυτό που επίσης να επισημάνουμε στον κόσμο και προσφάτως βγήκε με την τελευταία είναι η φορολογική, η ασφαλιστική μάλλον ενημερότητα, η οποία βεβαίως για εμάς όλους ελεύθερους και αυτοαπασχολούμενους θα εκδίδεται με βάση την κατώτατη ουσιαστικά εισφορά, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα της ασφαλιστικής εκαθάρισης. Άρα λοιπόν, να γνωρίζει ο κόσμος ότι θα βγαίνει εξάμηνη, θα είναι η ουσιαστικά η νέα ασφαλιστική ενημερότητα, αλλά για όλους εμάς μέσα στο 17, από 1η-1η του 2017, επειδή δεν μπορούν να εκαθαριστούν οι ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα εισοδήματα του 2016, αλλά προς το παρόν πληρώνουμε με βάση τα εισοδήματα του 2015, θα έχουν ασφαλιστική ενημερότητα όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες όταν καταβάλουν το 168, το ελάχιστο δηλαδή που επιβάλλει ο νόμος, και οι αγρότες, αν δεν κάνω λάθος, τα 85-87 ευρώ, την ελάχιστη δηλαδή ουσιαστικά καταβολή. Έτσι, μια μικρή παρένθεση που αφορά τον κόσμο, ο οποίος θέλει ασφαλιστικές ενημερότητες, γιατί όπως ξέρεις, εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις θέλουμε, τις χρειαζόμαστε, γι' αυτό απασχολούμαστε ακόμα περισσότερο. Και μας ρωτάνε τι γίνεται με αυτή την ασφαλιστική
ασφαλιστική ενημερότητα. Ακριβώς. Θα δούμε τώρα σε αυτό το σημείο με την κυρία Νικολοπούλου, αυτό το οποίο σας είπαμε και πριν από λίγο, για το κοινωνικό μέρισμα. Στο τεκμαρτό και όχι στο πραγματικό λοιπόν εισόδημα. Άρα τα τεκμήρια κόβουν τα χρήματα τα οποία κάποιος θα πάρει. Έχουμε ετοιμάσει κάποια σημεία και βεβαίως έχουμε ετοιμάσει στη συνέχεια, θα δείξουμε τις προϋποθέσεις. Ανάλογα λοιπόν αν έχετε τα εισοδηματικά. Πάμε σας παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε με το κοινωνικό μέρισμα, να δούμε κάποια βασικά σημεία για να καταλάβει. Το είπαμε και πριν από λίγο ότι για τον υπολογισμό του εισοδήματος, βάσει του οποίου γίνεται ο υπολογισμός του ποσού του κοινωνικού μερίσματος, θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό, Λία Νικολοπούλου. Αυτό αναμένουμε, Σοφία μου, να επιβεβαιωθεί και τώρα στη Βουλή, που έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρουμε, είναι η μεγάλη συζήτηση που αφορά το κοινωνικό μέρισμα. Εάν συμβεί αυτό, μέχρι χθες είχαμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν συμβεί αυτό, καταλαβαίνεις ότι η βάση των ανθρώπων που το δικαιούνται θα μειωθεί πάρα πολύ, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεν, ας πούμε ένα παράδειγμα, 3.000 εισόδημα. Ναι, και θα το έτσι, δείξουμε και ετήσιο, στην επόμενη θα το κάρτα για να καταλάβουν. Αλλά έχει ένα σπίτι, το οποίο κοστίζει, ουσιαστικά η αξία του είναι κάτω από 50.000 ευρώ, θα έχει θέμα. Το ξέρει ο φοροτεχνικός μας εδώ πολύ καλύτερα και ο κύριος Καλάκος. Άρα, το θέμα του τεκμαρτού αυτομάτως δημιουργεί εμπόδιο στους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν εκεί. Όπως επίσης ένα δεύτερο εμπόδιο που θα το δούμε στην πορεία, αλλά το λέμε έτσι λίγο προφορικά, είναι το θέμα των ανέργων παιδιών, τα οποία όπως είπαμε στην περίπτωση της φιλοξενίας δεν θα το παίρνουν, ενώ στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης θα το δικαιούνται. Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία αναμένουμε βέβαια να δούμε σήμερα τι θα αποφασιστεί τελικά. Αυτά όμως είναι τα πρώτα και βασικά κριτήρια που έχουν συζητηθεί, έχουν τεθεί στο τραπέζι και αναμένουμε να δούμε τι από αυτά θα παραμείνει. Πάντως, αν ήθελα να ακολουθήσουν, όλοι μου επιτρέπει, αν ήθελα να ακολουθήσουν αρχές φορολογίας, έπρεπε να πούμε το εξής. Το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα. Έτσι. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις τεκμαρτού εισοδήματος που δεν είναι φορολογητέο. Έτσι ακριβώς. Άρα θα μπορούσαν σε αυτή την περίπτωση να πούνε το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα. Εκεί θα έβαζαν μια μεγαλύτερη κατηγορία ανθρώπων μέσα στο. Χρήστο μου, και πάλι όμως, αν μου επιτρέπεις, επειδή εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει σαφείς ανάγκες, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το κοινωνικό μέρισμα, τι έρχεται να κάνει. Έρχεται ως εφάπαξ παροχή να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα συγκεκριμένο ρόλο για χαμηλοσυνταξιούχους, για χαμηλόμεσους και για ανέργους. Μιλάμε για τις κατηγορίες των ανθρώπων που έχουν τεράστιες ανάγκες. Άρα λοιπόν, εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει επουδενή το τεκμαρτό και σε καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, αναμένουμε, είπαμε, το λέμε με επιφύλαξη στον κόσμο, μεταφέρουμε ό,τι με ασφάλεια έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, αλλά αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί στη Βουλή. Να συμπληρώσω ότι μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί και στα 9.000 μετρητά στον τραπεζικό λογαριασμό. Φανταστείτε, εκεί που θα είναι 4 συνδικαιούχοι, 5 συνδικαιούχοι σε ένα λογαριασμό ή και 2 συνδικαιούχοι, πώς θα ξεκαθαρίσει πόσα ανήκουν, πόσα στον έναν, πόσα στον άλλον. Μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια και εδώ θα υπάρχουν αδικίες. Ο άλλος θα έχει στο στρώμα και μπορεί να έχει 40.000 ευρώ. Ένας είχε την ατυχία να αφήσει 9.000 ευρώ στο λογαριασμό. 9,5 δεν θα δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις κάρτες, να δούμε αυτό το παράδειγμα που μόλις μας είπε η κυρία Νικολοπούλου. Για παράδειγμα λοιπόν, ότι ένας άγαμος χωρίς παιδιά με ετήσιο πραγματικό εισόδημα 3.000 ευρώ δικαιούται από το κοινωνικό μέρισμα 450 ευρώ. Προσέξτε τώρα. Ακριβώς. Στην περίπτωση όμως που είπε και η κυρία Νικολοπούλου ότι έχει ένα σπίτι 50 τετραγωνικών στο όνομά του, θα προσθεθεί το τεκμήριο 2.000 ευρώ. Και έτσι το ποσό θα υπολογιστεί με βάση το εισόδημα 5.000 ευρώ. Άρα θα μειωθεί η κατηγορία των χρημάτων που θα πάρει και δεν θα είναι πια το εισόδημα των 450. Θα είναι 350 στα ευρώ. 350. Λοιπόν. Άρα χάνει αυτόματα τα 100 ευρώ, ευρώ. Όπως βλέπετε. Αυτό αλλά που το τεκμαρτό μη φορολογητέο. Μη φορολογητέο. Αυτό είναι το τεκμαρτό μη φορολογητέο. Μη φορολογητέο. Ακόμα, ναι, ναι. Φορολογητέο θα. Ναι. Και να δούμε και στην επόμενη κάρτα ότι όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι, το ποσό του κοινωνικού μερίσματος θα υπολογίζεται στο σύνολο των μελών. Το μέρισμα θα δοθεί σε ολόκληρη την οικογένεια συνολικά και όχι χωριστά σε κάθε δικαιούχο. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αδικία, αυτό που πριν από λίγο συζητήσαμε, τι συμβαίνει όταν είσαι φιλοξενούμενος. Είναι πολύ βασικό, Σοφία μου, κυρίως στα παιδιά τα οποία είναι άνεργα. Δηλαδή, ένα παιδί άνεργο είναι φιλοξενείται από την οικογένειά του. Ενώ αν του κάνει δωρεάν παραχώρηση. Και αυτό ξέρει, συμβαίνει πολλές
πρόσφερε σε ελληνικές οικογένειες, γιατί έχουν ένα σπίτι πάνω, υπάρχει και ένα κάτω, το οποίο υπάρχει μια γκαρσονιέρα κλπ. Και κατεβαίνει το παιδί, αλλά εξακολουθεί να είναι άνεργο, όπως και αν έχει. Και στις δύο περιπτώσεις είναι άνεργο, δεν έχει εισόδημα. Ναι, μεν στη μία περίπτωση βεβαίως καλείται να καλύψει μόνο του υποτίθεται τα έξοδά του, αλλά και το άλλο, το οποίο διαμένει και στο οικογενειακό του εισόδημα. Ουσιαστικά στο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να αποδώσει και αυτό, δεν συμμετέχει. Θα έπρεπε να λαμβάνεται χωριστά και τα δύο είναι άνεργα, άρα θα έπρεπε και τα δύο να λαμβάνουν τη βοήθεια. Εφάπαξ βοήθημα είναι. Πάρα πολλές φορές αναγκάζονται οι γονείς, το ξέρει και ο κύριος Κρήγκας και ο κύριος Καλάκος, αλλά και εσύ όλοι μου, ότι πάρα πολλοί γονείς αναγκάζονται να δηλώσουν τα παιδιά τους σαν δεύτερα αίθουσα κατοικία και να είναι φιλοξενούμενοι, γιατί δεν έχουν τα τεκμήρια για να μπορέσουν, γιατί δεν έχουν βεβαίως ούτε μισθό ή έχουν πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Κύριε Καλάκο, ποια είναι τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για τις συντάξεις, μας ρωτάει το 363. Επικουρικές, δηλαδή. Μάλιστα. Πάντοτε, μέχρι 31/12/14 είναι 0,45% η αναπλήρωση. Εδώ είναι μειωμένη κατά πολύ από 20-30% έναντι του παρελθόντος, διότι στα 35 χρόνια η αναπλήρωση είναι 15,75% έναντι 18% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Από 1/1/14 και μετά δεν ξέρουμε πόση θα είναι η αναπλήρωση, είναι αυτό που λέμε τόσο καιρό, δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού. Εκεί ο νόμος λέει ότι θα ληφθούν υπόψη κριτήρια συντελεστές εθνισιμότητος και κάποιοι άλλοι περίεργοι συντελεστές. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η πολιτική ηγεσία. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα βάλουμε μία ανωτελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα κοντά μας ο Χρήστος ο Κρήγκας, ο Νίκος ο Καλάκος και η Όλια Νικολοπούλου για να βρούμε λύσεις και να δώσουμε απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Δεν πληρώθηκα την επικουρική Νοεμβρίου καθώς τα αναδρομικά που περιλαμβάνονται στο πληρωτέο ποσό του ενημερωτικού. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει συμβεί? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλίμονο, ναι, εντάξει, εμείς διαβάζουμε τι. Ας τηλεφωνήσει στο Ταμείο για να πληροφορηθεί. Δεν ξέρω αν προέρχεται από το ΕΤΕΑΝ ή κάτι άλλο συνέβη. Είναι περίεργο βέβαια. Άρα μπορεί να απευθυνθεί για να ρωτήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποια είναι τα ποσοστά αναπλήρωσης από τα 35 χρόνια και πάνω? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μιλάει για την επικουρική, είναι αυτό που είπαμε ακριβώς προηγουμένως, ότι μέχρι, μέχρι 31/12/14, ανεξάρτητα πόσα χρόνια έχει, 40, 15, 20, είναι 0,45% ετησίως. Από 1/1/15 και μετά δεν έχουμε τρόπο υπολογισμού, άρα δεν ξέρουμε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Δεν έχει να κάνει με πόσα χρόνια έχεις, έχει να κάνει με το, μέχρι 31/12 την ημερομηνία 14, το 2014, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχει η ατομική η καρτέλα του κάθε ασφαλισμένου και θα υπάρχει άλλος τρόπος υπολογισμού, το οποίο τον περιμένουμε. Όλοι Νικολοπούλου, πάμε να δούμε τώρα βεβαίως τι ισχύει. Μέχρι σήμερα περιμένουμε βεβαίως να ακούσουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού ακριβώς. Σωστό, τα λέμε με επιφύλαξη. Ό,τι ακριβώς ξέρουμε κι εμείς μέχρι πριν από λίγο από έγκυρες πηγές, αλλά ωστόσο κρατούμε μία επιφύλαξη γιατί σήμερα θα αποφασιστούν και τα κριτήρια, όπως ξέρεις, για το κοινωνικό μέρισμα. Οπότε και το βράδυ θα ξέρουμε ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τις προϋποθέσεις. Να πούμε λοιπόν, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ, πολλά μηνύματα για την υποβολή αίτησης, μπαίνουμε στο TaxNet. Βεβαίως θα το δούμε και στις κάρτες μας. Παρακαλώ πολύ να δούμε τις προϋποθέσεις του κοινωνικού μερίσματος. Αίτηση μέσω TaxNet. Μέσω TaxNet. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Εάν δεν υποβάλουμε αίτηση στο TaxNet, δεν πρόκειται να πιστωθούν τα χρήματα σε κανένα λογαριασμό. Δεν ξεχνάμε το IBAN επίσης την αίτηση. Είναι μια αίτηση που δεν είναι εύκολη. Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα μπορέσει να την υποβάλει μόνος του, αλλά εν διάφορη περιπτώσει είναι αρότεροι, ξέρουν πια, έχουν μια έτσι, επαφή άλλους. Πάμε στο λογιστή μας έτσι, και μας βοηθάει. Πολύ σημαντικό το να τη συμπληρώσουμε. Είναι Νικολοπούλου σε κάθε εκπομπή εδώ όταν έχει να κάνει με το IBAN, γιατί
Πολλοί το ξεχνάτε. Πού θα σας βάλουν τα χρήματα? Αυτό. Και δε, όχι, ξέρετε, δεν θα ειδοποιηθούν κιόλας από πουθενά. Γι' αυτό να φροντίσουν να είναι άρτια η αίτησή τους. Απόλυτα. Γι' αυτό και λέμε ότι όπου συναντάνε θέματα να ζητούν τη βοήθεια του λογιστή. Δεν είναι τόσο εύκολο να την υποβάλουν μόνοι τους. Ζητάει πολλά η αίτηση, γιατί είδαμε και ένα υπόδειγμα χθες. Το οποίο κυκλοφόρησε, το ξέρουν εδώ και ο κύριος Γκρίγκας και ο κύριος Καλάκος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πλαφόν του εισοδήματος, ξεκινάμε από τις 3.000 και φτάνουμε τα 18.000 ευρώ. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι καταθέσεις, είναι ένα τρίτο κριτήριο, το οποίο το λέμε με επιφύλαξη, να δούμε αν τελικά ισχύει και αυτό, μέχρι 9.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου είναι εξαιρετικά δυσχερής. Και γιατί είναι εξαιρετικά δυσχερής? Γιατί όπως είπαμε πριν, υπάρχουν οικογενειακοί λογαριασμοί. Υπάρχουν λογαριασμοί με άλλους συνδικαιούχους, που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε σε ποιον ανήκει τι. Ακριβώς. Δεδομένου του γεγονότος ότι είναι συνδικαιούχοι και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό. Έτσι. Αφήνουμε λοιπόν αυτό, το κρατούμε ως βάση, γιατί έχει κυκλοφορήσει ως τρίτη προϋπόθεση. Γιατί φανταστείτε πώς πολύ, μπορείς να σου λέω, είναι ποσοστό. Εξαιρετικά δυσχερές να υπολογιστεί το συγκεκριμένο ποσοστό. Όπως και αν έχει όμως, επειδή αποτελούσε μέχρι χθες τουλάχιστον ένα κριτήριο, αναμένουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Είδαμε αυτά, και η περιουσία σε 180.000 ευρώ. Η ακριβώς. Είναι και αφορολόγητο το τόνισμα. Είναι και, και αφορολόγητο και ακατάσχετο. Αφορολόγητο σημαίνει ότι δεν επιδρά σε άλλα επιδόματα τα οποία λαμβάνουμε. Άρα, εάν λαμβάνουμε άλλα επιδόματα, μην φοβόμαστε ότι θα ξεπεράσουμε ενδεχομένως ένα συγκεκριμένο εισόδημα, ύψος εισοδήματος, γιατί ακριβώς είναι φορολόγητο. Σε ό,τι δεν αφορά το ακατάσχετο, όπως θα πιστωθούν τα χρήματα, δεν κατάσχονται. Και αυτό το τονίζουμε. Κύριε Καλάκο, από την άλλη, όμως, τα χρήματα τώρα που θα πιστωθούν τέλος Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στους συνταξιούχους, αυτά τα αναδρομικά που περιμένουν οι ΠΕΟΠΗ, δεν θα κάνουν. Αυτόματα θα μπουν στο λογαριασμό. Θα μπουν αυτόματα στο λογαριασμό που παίρνουν τη σύνταξή τους, αφορά συνταξιούχους βέβαια. Είναι επιστροφή παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών οι ΠΕΟΠΗ. Είναι επιστροφή από 1η-1η του 12 μέχρι 36 του 16. Μην περιμένουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Η πλειονότητα των συνταξιούχων θα είναι μικρά τα ποσά, της τάξης των 10-20 ευρώ. Είναι η διαφορά που έχει προκύψει από την ονομαστική τιμή της σύνταξης που έγινε η παρακράτηση με την καταβλητέα σύνταξη. Έγινε το παρακράτηση στην ονομαστική τιμή, στην αρχική εκδοθή σε απόφαση της συνταξιοδότησης και όχι στην καταβαλλόμενη σύνταξη. Mm-hmm. Όσοι έχουν διαστήματα από όλο το διάστημα από 1η-1η του 12 μέχρι 36 του 16 και έχουν σύνταξη πάνω από 1.200 ευρώ, θα είναι ποσά της τάξης των 400, ίσως και των 500 ευρώ. Τα άλλα θα είναι πάρα πολύ μικρά ποσά, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα οι συνταξιούχοι. Θα περιμένουν μέσα στη σύνταξή τους ένα ποσό το οποίο θα αφορά αυτή την παράνομη παρακράτηση. Εδώ θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν επιστρέφεται η εισφορά της αλληλεγγύης και εκείνη είναι παράνομη παρακρατηθήσα εισφορά και αφορά και τις επικουρικές συντάξεις που μειώθησαν και γένοντο η παρακράτηση πέρα καγέ, όπως το ξέρουν οι συνταξιούχοι, στην αρχική ονομαστική τιμή της σύνταξης και όχι στην καταβληθήσα. Εκεί θα πρέπει η προσωπική μου άποψη να καταθέσουν αιτήσεις, ώστε η πολιτεία να αναγκαστεί και εκεί να επιστρέψει στις παράνομη παρακρατηθήσα εισφορά αλληλεγγύης. Συνεχίζουμε με αυτό που σας λέγαμε. Θα μείνουμε αρκετά σήμερα στο κοινωνικό μέρισμα, γιατί έχουμε ετοιμάσει και τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να δείτε. Συνεχίζουμε με την κυρία Νικολοπούλου. Είπαμε λοιπόν 9.000. Το λέμε με επιφύλαξη, το λέμε για το κομμάτι. Περιμένουμε βεβαίως να ακούσουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα λοιπόν, 9.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Έτσι. Ζευγάρι χωρίς παιδιά έως 18.000 ευρώ και ζευγάρι με δύο παιδιά έως 27.000 ευρώ. Για κάθε ενήλικα δηλαδή η προσάφηξη είναι 50%, για κάθε ανήλικο είναι 25%. Συνεχίζουμε να δούμε τώρα το τι ετήσιο εισόδημα πρέπει να έχει ο άγαμος, στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Είπαμε λοιπόν έως 3.000 ευρώ θα πάρει ποσό 450 ευρώ η Νικολοπούλου, από 3.000 και 1 έως 6.000 ευρώ. Θα πάρει τα 350 ευρώ. Είναι και το παράδειγμα που λέγαμε πριν πόσο μειώνεται. Από 6.001 έως 9.000 ευρώ, 250 ευρώ. Πέφτει κι άλλο. Αυτό λοιπόν είναι για τον άγαμο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ζευγάρι χωρίς παιδιά. Το ετήσιο εισόδημα λοιπόν έως 4.500 ευρώ θα πάρει 675 ευρώ. Από 4.501 ολιά μου μέχρι 9.000 θα πάρει
525 ευρώ και από 9.001 έως 13.500 ευρώ, 375 ευρώ. Φυσικά είναι παραπάνω τα χρήματα, διότι μιλάμε για ζευγάρι πλέον, έτσι. Χωρίς παιδιά. Πάμε να δούμε τώρα στην επόμενη κάρτα ζευγάρι με ένα παιδί, με ετήσιο εισόδημα λοιπόν. 5.250 ευρώ, το ποσό το οποίο θα λάβει είναι 787,5 ευρώ, από 5.251 έως 15.000, 612,5 ευρώ και από 10.501 έως 15.750 το ποσό που θα λάβει είναι 437,5 ευρώ. Και ζευγάρι με δύο παιδιά πριν κλείσουμε και περάσω στην κυρία Κατερίνια, ετήσιο λοιπόν εισόδημα έως 6.000 ευρώ. 900 ευρώ το ποσό που θα λάβει, 6.001 έως 12.000 ευρώ, 700 ευρώ και 12.001 έως 18.000 ευρώ, 500 ευρώ το ποσό που θα λάβει. Θεωρούμε ότι αυτά δεν θα αλλάξουν, δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις σε ό,τι αφορά αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια τα λεγόμενα και βεβαίως το τι θα λάβουν. Αναμένουμε όμως, αναμένουμε βεβαίως, με μια σχετική επιφύλαξη προς τις καταθέσεις. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε. Πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εδώ, εντάξει, βέβαια δεν είναι να κάνουμε τόσο την κριτική όσο να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά ισχύουν ή όπως ψηφίζονται οι νόμοι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, κοιτάω όλα τα κριτήρια. Όλα τα κριτήρια είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν στο. Δηλαδή, είναι στοιχεία τα οποία έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα είχε νόημα και πραγματικό χαρακτήρα μια αίτηση να κάνω όταν αμφισβητούσα κάποια από αυτά τα δεδομένα. Άρα, η αίτηση η οποία θα έκανα θα ήταν σαν ένα στοιχείο ότι αμφισβητώ αυτό που είναι και βάσει τη αρνητική απάντηση που θα έπρεπε να ανεξάρτητη αρχή να είχα ένα δικαίωμα, ας πούμε, προσφυγή στην Επιτροπή ή οτιδήποτε άλλο για τα κριτήρια. Τώρα, αφού όλα αυτά τα κριτήρια υπάρχουν και μάλιστα όταν ξέρουν ότι υπάρχει κάποιο δηλωμένο αφορολογούμενο, δηλαδή γιατί προσπαθούμε το κακό, το βρίσκουν αμέσως και αυτό που θα έπρεπε να δοθεί χωρίς καμία ιδιαίτερη ταλαιπώρηση στο φορολογούμενο να το κάνουμε με αίτηση. Και πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο χαρακτήρας της αίτησης. Θα διαβάσω την αιτιολογική έκθεση για να μπορέσω να καταλάβω ποιο είναι το. Αυτό όπως το λες, θα περιμένουμε και τις σχετικές ερμηνευτικές βέβαια. Αλλά Χρήστο μου, αυτό έχει το εξής, αν θέλεις. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι πραγματικά δεν θα χρειαζόταν η αίτηση, διότι όπως πολύ σωστά λέει ο Χρήστος, υπάρχουν όλα πια μέσα στο σύστημα. Άρα, ποιος ο λόγος να μπαίνει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία και καλά όταν είναι νεότεροι άνθρωποι και μπορούν να το κάνουν ή να πάνε στο λογιστή τους. Όταν όμως πρόκειται για χαμηλούς συνταξιούχους που είναι και σε μια προχωρημένη ηλικία, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Ίσως το μόνο που θα μπορούσα να δικαιολογήσω είναι μήπως έχουν αλλάξει κάποια στοιχεία, δηλαδή τι, κάποιος ο οποίος δούλευε το 16 ή το 15, αλλά τώρα είναι άνεργος. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει δηλωθεί ακόμα, δεν έχει φανεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, ίσως εκεί να χρειάζονται τα συμπληρωματικά στοιχεία, αλλά θα μπορούσε και εκεί να προβλεφθεί ως εξής. Να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν αλλαγές πραγματικά στη φορολογική τους δήλωση ή στο εισόδημά τους. Εκεί πάλι θα μπορούσε υπάρχει να προβλεφθεί. Υπάρχει λύση και μας βρίσκει ο Λίνα Κολοπούλου. Πάμε στην κυρία Κατερίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλάκο κάτι. Βεβαίως. Με ακούτε? Σας ακούμε. Κύριε Καλάκο, υπέβαλα τα χαρτιά μου για συνταξιοδότηση τον Ιούνιο του 2017. Έχω 20 χρόνια, περίπου 19 και κάτι μήνες στο ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕ τώρα. Και από εκεί και μετά, από το 2001, ένα χρόνο ειδάξει δημόσιο και τα υπόλοιπα δημόσιο. 15 χρόνια και κάτι. Δικαιούμαι εφάπαξ. Δικαιούστε εφάπαξ. Από και δημόσιο. Δικαιούστε εφάπαξ. Εφόσον έχετε πάνω από 12,5 χρόνια. Άρα δικαιούστε για τα εκτός την περίοδο των ΙΔΑΧ που δεν θα τα εξαγοράσατε, πιστεύω. Τα έχετε εξαγοράσει. Όχι. Εξαγόρασα μόνο από κάτι μήνες. Όχι. Άρα τα 15 χρόνια που είσαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλος, επί έψιλον κατηγορία είστε ή ΔΕΛΤΑ έψιλον. Πανεπιστημιακή. Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα πάρετε φάξ περίπου στα 12 με 14.000 ευρώ. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα. Μου είπε μία κοινοποίηση από το Γενικό Ληστήριο να δηλώσω ποιο ταμείο θέλω να επιλέξω την περίοδο που είχα διπλή παράλληλη ασφάλιση. Πού θα το δηλώσω αυτό στο ταμείο? Θα το δηλώσετε στην αίτηση. Στο αντίστοιχο ταμείο. Όχι, θα το δηλώσετε. Δηλαδή, εγώ θέλω να μετρήσει, ας πούμε, το ΟΑΕ, που είναι συνεχή η ασφάλιση. Θα πρέπει να πάω στον ΟΑΕ. Μισό λεπτό. Μιλάμε για την κύρια σύνταξη ή για την επικουρική. Για την κύρια.
Μα για την κύρια σύνταξη. Είχα παράλληλη ασφάλιση. Ναι. 6,5 χρόνια μου είπαν ότι πρέπει να δηλώσω στο ποιο ταμείο επιθυμείτε. Ποιο ταμείο ακριβώς. Ποιο χρονικό διάστημα ήταν η παράλληλη ασφάλιση. Ήταν από το 1993 μέχρι το 1999. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο λόγο το ποιο θα δηλώσετε, γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξης τα χρόνια αυτά. Αν ήταν μετά το 2002 θα είχε νόημα να δηλωθεί. Είναι τυπικό το πρόβλημα. Εσείς επιλέγετε ένα από τα δύο και το δηλώνετε. Δεν θα έχει καμία επιβάρυνση. Πού θα το δηλώσω όμως. Στο Γενικό Λογιστήριο, εκεί που κάνατε την αίτηση. Στο Λογιστήριο θα πάω. Στο Γενικό Λογιστήριο. Την αίτηση την έκανα στο γραφείο, το προϊστάμενο γραφείο μας. Ναι, στο Γενικό Λογιστήριο και στο γραφείο. Και στο γραφείο σας την κάνατε, στο Γενικό Λογιστήριο έφτασε αυτή η αίτηση. Ακριβώς, αλλά στο γραφείο ακριβώς. Δεν ξέρουν που θα πρέπει να το δηλώσω. Προς το Γενικό Λογιστήριο θα την κάνετε την αίτηση. Προς το Γενικό Λογιστήριο. Κυρία Κατερίνα, μην μιλάμε, σας παρακαλώ. Και αυτό ίσως παίξει κάποιο, να έχει κάποιο ενδιαφέρον μόνο για την επικουρική σας σύνταξη, όσον αφορά την αναπλήρωση, το ποσοστό αναπλήρωση και τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης βάσει ποιών αποδοχών θα υπολογιστεί μέχρι 31 12 του 2014. Άρα θα επιλέξετε το ταμείο για την επικουρική που είχατε καταβάλει, που είχατε τον υψηλότερο μισθό. Κατάλαβα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας στο πάνελ. Τον κύριο Καλάκο θα ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω κάτι σχετικά με το συνταξιδοτικό. Βεβαίως. Είμαι γεννημένος 31-58, καθηγητής δευτεροβάθμιας, 25 ετία, έχω κλείσει το 2011 και τώρα κλείνω μέσα στο 18 τα 32 χρόνια. Πότε δικαιούμαι σύνταξη και τι μπορώ να εξαγοράσω, σας παρακαλώ. Το 58 γεννηθήκατε, είπατε, άρα είστε 59 ετών τώρα. Ναι, ναι. 25 ετία έχω το 2011, καθηγητής δευτεροβάθμιας. Είχατε συμπληρώσει τα 25 χρόνια. Ναι, το 2011 συμπληρωμένα. Δεν μπορείτε να κάνετε εξαγορά. Τι εξαγορά να κάνετε. Όσοι δεν είχαν συμπληρώσει την 25 ετία μπορούσαν να κάνουν εξαγορά στο δημόσιο. Ναι, τώρα κλείνω τα 32 μου μέσα στο 18. Δηλαδή, μόλις συμπληρώσετε τα 35 σας χρόνια μπορείτε να φύγετε. Μόλις συμπληρώσετε τα 35 χρόνια. Ναι, πλήρη 30. Μόνο στρατό βέβαια, μπορείτε το στρατό τον εξαγοράσετε. Ναι, τον έχω εξαγοράσει. Α, ωραία. Εκτός ναι. Το στρατό δεν μπορείτε εφόσον είχατε 25 ετία 31 12 του 11. Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αυτά τα χρόνια είναι για προσάψηση στη σύνταξη ή να φτάσω στο όριο της σύνταξης. Για ποια χρόνια του στρατού. Για του στρατού, ναι. Όχι βέβαια, είναι για τη συμπλήρωση της 35 ετίας. Για τη συμπλήρωση 35 ετίας. Ε, βέβαια. Δηλαδή μπορώ να κάνω αίτηση πριν να συμπληρώσω 22 μήνες είναι του στρατού. Όταν συμπληρώσετε την εξαγορά που έχετε κάνει σύν την πραγματική σας υπηρεσία 35 χρόνια, ναι. Εφόσον σήμερα είστε 59 ετών, μπορείτε να φύγετε. Α, μάλιστα, ωραία. Δηλαδή θα έχω 35 σύν του στρατού. Μου είπατε ότι τα έχετε εξαγοράσει. 35 με το στρατό. Α, 35 με το στρατό. Δηλαδή πηγαίνει λιγότερα ύστερα. Η σύνταξη θα βγει για 35 χρόνια αντί για 35-400. Τώρα είναι 40 χρόνια υπολογισμός της σύνταξης. Θα βγει για 35 χρόνια. Αν μείνετε και στα 37 θα πάρετε και 37. Α, μάλιστα. Και μάλιστα οι συντελεστές αναπλήρωσης μετά το 36ο έτος έχει κάποιο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ενημερώνουμε. Εσείς βεβαίως κάνετε αυτό που πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο για εσάς. Οι γονείς μου έχουν δύο σπίτια. Το ένα στην επαρχία όπου δηλώνουν ότι διαμένουν και το άλλο στην Αθήνα όπου μένω εγώ. Θεωρούμε ότι είμαι φιλοξενούμενη. Όχι, αν είναι δωρεάν παραχώρηση, δεν θεωρείται ότι είναι. Εξαρτάται όμως πώς το έχει δηλώσει και η ίδια, ε. Ναι. Οι γονείς δηλαδή. Οι γονείς γιατί πώς το έχουν δηλώσει, ναι, αν το έχουν δηλώσει δωρεάν σαν δωρεάν παραχώρηση, Σοφία. Ή σαν φιλοξενούμενοι, σαν δευτερεύουσα κατοικία που μπορεί να έχουν στην Αθήνα. Ναι. Είναι πολύ λεπτό, αλλά είναι πώς το δηλώνουν. Πραγματικά είναι πολύ λεπτό και ίσως προφανώς ίσως να ισχύει αυτό που λες εσύ. Ότι μάλλον το έχουν σαν δευτερεύουσα κατοικία. Ξέρετε, πολλές φορές δεν ξέρουμε ακριβώς, διότι οι γονείς πολλά για να μην έχουν την επιβάλλον.
επιβάρυνση στα παιδιά τους ως προς το κομμάτι των τεκμηρίων. Το δηλώνουν τα κίνητα που έχουν σαν δευτερεύουσα κατοικία όπου μένουν τα παιδιά τους. Ναι, βέβαια, εδώ αν μου επιτρέψει, Σοφία μου, επειδή κάποια φορολογική δήλωση θα υποβάλει και η κόρη, άρα στη φορολογική της δήλωση θα δηλώνει ότι κάπου διαμένει. Επομένως, θα διαμένει ως δωρεάν παραχώρηση. Δηλαδή, αυτό είναι, ακούγεται το πιο λογικό. Το πιο λογικό, βεβαίως. Δεν φαντάζομαι ότι βάζει φιλοξενούμενη σε δευτερεύουσα κατοικία. Θεωρώ ότι δωρεάν παραχώρηση θα δηλώνει την κατοικία της. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Χρήστος. Νομίζω δεν είναι το πιο λογικό αυτό. Αυτό είναι το πιο λογικό, όμως συμβαίνει ότι κάποιος μπορεί να δηλώνει και σαν... Όχι, δεν μπορεί να δηλώνει δωρεάν παραχώρηση στην δευτερεύουσα κατοικία. Όχι, ναι. Στη δευτερεύουσα, όχι, δεν θα μπορούσε κανονικά να είναι. Αλλά εφόσον η ίδια υποβάλλει δική της φορολογική δήλωση, που θα υποβάλλει προφανώς για να ζει μόνη της και να είναι μεγάλη. Προφανώς φιλοξενούμενη θα δηλώνει. Εκεί τώρα θα είναι το. Λογικά. Αλλά κοιτάξτε το, γιατί ναι, το βλέπετε εκεί που θα προσοχή, θέλει μεγάλη, ή και οι γονείς σας πώς το έχουν. Πάμε στην κυρία Ελένη. Και να συμβουλεύονται τους λογιστές τους. Γιατί ξέρεις, γίνονται πολλά λάθη. Το έχω ψάξει πάρα πολύ και έχουμε ενημερώσει. Γιατί είναι για μία ή φιλοξενούμενη δωρεάν παραχώρηση μπορεί πραγματικά στο κομμάτι των τεκμηρίων να έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα ή να μην έχεις τίποτα. Βέβαια. Κύριε Ελένη, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση όσον αφορά τη σύνταξή μου. Ό,τι μπορώ να βγω στη σύνταξή μου. Βεβαίως. Μπορώ να σας ρωτήσω. Βεβαίως, την ερώτησή σας και ο κύριος Καλάκος θα απαντήσει. Ωραία, ευχαριστώ. Είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών, έχω πρωτοασφαλιστεί το 88. Ήμουνα για 10 χρόνια με σύμβαση μια μέρα, τα οποία δούλευα μόνο 3 φορές την εβδομάδα και μέχρι το 1997. Το 1997 έχω προσληφθεί σε 10. Μπορώ να ρωτήσω πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη, πότε στη θεμελιώνω ή έχω κατοχυρώσει. Ποιος μπορεί να με ενημερώσει. Καταρχάς πρέπει να μετρήσετε πώς αυτές τα χρόνια που είχατε 3 μέρες εργασίας να τα μετατρέψετε σε πλήρη απασχόληση για όλο το μήνα. 4 χρόνια, τα έχω μετατρέψει. Πόσα είναι? 4 χρόνια. 10 χρόνια που είμαι, 4 χρόνια. 4 χρόνια. Και το υπόλοιπο διάστημα είπατε από πότε είναι? Είμαι σε 10, από το 97. Το Μάρτιο του 97 έως σήμερα είστε σε 10. Ναι. Δηλαδή 20 χρόνια, 24 συνολικά. Και κάτι ακόμα, έτσι. Ναι, 24 συνολικά. Πόσο ετών είστε? Είμαι, κλείνω τα 52 σε 2 μήνες. Στα 55 μπορείτε να φύγετε. Με πλήρη σύνταξη. Με πλήρη, 4 παιδιά δεν είπατε? 4 παιδιά τα οποία ακούστε. Τα παιδιά είναι μεγάλα τώρα, ο μικρότερος είναι 21 χρόνια. Ναι, είχατε όμως ανήλικο το... Το 10. Το 10. Ναι, μέχρι και το 14 είχαμε. Ναι, στα 55 έτη μπορείτε να φύγετε. Τα 55 με πλήρη σύνταξη. Ναι, πλήρη σύνταξη εννοώ τα χρόνια που έχετε. Όχι, παίρνουμε. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Πρέπει να επενδυθώ κάπου ή μόνο κάποια αίτηση στην υπηρεσία? Όταν συμπληρώσετε το 55ο έτος συμπληρωμένο, θα κάνετε αίτηση για συνταξιοδότηση στον φορέα σας. Ωραία, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Πάμε στην κυρία Στέλλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Μάλιστα. Θα πρέπει να κάνουμε και εμείς και οι συνταξιούχοι αίτηση για να πάρουν το επίδομα αυτό που θα δώσουμε, γιατί τώρα τα Χριστούγεννα. Βεβαίως. Βεβαίως, μέσω τάξης, ναι, αν το δικαιούστε και έχετε τα αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά. Το πρέπει... είχα πάρει πέρσι, αλλά δεν χρειάζεται. Α, όχι, να κάνω προσέξτε, προσέξτε. Άλλο πέρυσι, άλλο φέτος. Αυτή τη διαφορά, και σωστά την έθεσε η τηλεθεατριά μας, πρέπει να γίνει κατανοητό. Όσοι την πήρατε πέρυσι, τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών 13η σύνταξη, δεν σημαίνει ότι τη δικαιούστε και φέτος. Φέτος είναι εντελώς άλλα τα κριτήρια. Ωραία. 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 Αν λοιπόν έχετε τα εισοδηματικά κριτήρια αυτά που είπαμε και που αναμένουμε σήμερα να ψηφιστούν τελικά και να ανακοινωθούν, διαθέτετε και τα περιουσιακά. Αντίστοιχα, δηλαδή αν έχετε ακίνητη περιουσία μέχρι 180.000 ευρώ,
τότε θα υποβάλλετε αίτηση μέσω TaxisNet. Μην περιμένετε να σας πιστωθούν. Θα σας πιστωθούν μόνο τα αναδρομικά που είπε πριν ο κύριος Καλάκος. Η επιστροφή δηλαδή υπέρ ΕΟΠΗ που σας είχε παράνομα παρακρατηθεί. Άλλο αυτό που θα επιστραφεί μέσα στη σύνταξή σας. Ακούστε να σας, συγγνώμη να σας πω. Ναι, 8.800 ήταν στη φορολογική μου δήλωση πέρσι, υπερθυμή. Και είστε μόνο. Είστε οικογένεια, ζείτε με τον άντρα σας, έχετε... Ένα άτομο είμαι, ένα άτομο. Είστε, άρα ανήκετε στην κατηγορία μέχρι 9.000 ευρώ. Ναι. 2.50, έτσι όπως... Ναι, το δικαιούστε, βεβαίως. Τα εισοδήματά μου δεν πιάνουν τα 180.000. Να σας πω, όχι τα εισοδήματά σας, η ακίνητη περιουσία σας είναι μέχρι 180.000 ευρώ ή ενδεχομένως έχετε μεγάλη ακίνητη περιουσία, μικρότερη. Τι, όχι, το ξέρετε όχι, αυτό. Σπίτι, έχω ένα αυτοκίνητο και 5 κτήματα τα οποία δεν είναι κάνει αξία. Άρα δεν είναι, δεν φτάνουν τις 180.000. Λογικά λοιπόν το δικαιούστε. 120, ωραία. Λογικά λοιπόν το δικαιούστε, αλλά θα υποβάλλετε αίτηση μέσω TaxisNet, υποχρεωτικά. Περιμένετε σήμερα να ψηφιστεί. Θα κάνει ο λογιστής μου. Θα ήταν καλύτερο να το κάνει ο λογιστής σας. Μπορείτε κι εσείς, μπορείτε να μπείτε στο τάξη να δείτε. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να την υποβάλλετε μόνοι σας, βεβαίως να το κάνετε. Ναι, δεν νομίζω να μπορώ να την υποβάλλω μόνοι. Ο λογιστής σας καλύτερο. Καλύτερα να μην γίνουν λάθη. Καλύτερα για να μην γίνουν λάθη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Καλάκο, είδατε αυτό. Ενημέρωσε ένας φίλος τώρα ότι δόθησαν πριν λίγο στη δημοσιότητα οι σχετικές ράντες για τις επικουρικές συντάξεις. Για τον υπολογισμό μετά την πρώτη του 2015. Αυτό που περιμένουμε λέγαμε. Χρόνια. Αυτό που λέγαμε. Ελπίζω μάλιστα. Να είναι έτσι τα πράγματα. Πριν λίγο λέει, δόθησαν οι σχετικές ράντες. Που περιμένουμε τρία χρόνια τώρα για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων μετά την πρώτη του 2015 και μετά. Έτσι. Αύριο πιστεύω να είμαστε στη θέση να τις δούμε για να δούμε. Πολύ ωραία. Εξαιρετικό είναι αυτό, γιατί εφόσον θα προχωρήσει στον υπολογισμό, προφανώς θα γίνει και η απονομή κάποια στιγμή. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε. Άρα λοιπόν, εσείς που μας στέλνετε αρκετά μηνύματα για την απονομή λοιπόν, επικουρικών συντάξεων από 1η-1η-2015, τελικά λοιπόν δόθηκε. Έτσι με ενημέρωσε. Ωραία, θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε, κύριε Καλάκο. Βέβαια, υπήρχαν και παλιοί συνταξιούχοι και ο κ. Καλάκος το γνωρίζει για τις επικουρικές συντάξεις. Επιτρέψτε μου να πω ότι. Εκεί τα προηγούμενα χρόνια έγινε μια τεράστια γενναία περικοπή των επικουρικών συντάξεων. Επειδή είμαστε σε σπίτια με επικουρικές συντάξεις και το ζούμε, κύριε Καλάκο, στο μισό η σύνταξη. Και στο 60% έχει δηλαδή, υπάρξει. Δηλαδή, πραγματικά τα ξέρετε, τα ακούμε τώρα όχι από εσάς, τεχνοκρατικά αναφέρετε κάποια πράγματα πολύ σωστά, αλλά επειδή το ζούμε, μας ακούει κόσμος με επικουρικές συντάξεις που έχασε τη μισή του σύνταξη και αυτό να μην το ξεχνάμε και δεν είναι από και θα χάσει και άλλη χρηστοκρίτα. Και με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα υπάρξει και νέα μείωση τη τάξη από 20 μέχρι 30%. Βεβαίως. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Κύριε Γιώργο, θα σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως. Έχω καταθέσει 10... Ναι, με ακούτε. Με ακούτε. Σας ακούμε. Έχω καταθέσει στις 10 Ιουνίου για σύνταξη. Πήρα μετά από 10 μέρες τον αθυμό Πήρα μετά από 10 μέρες τον αθυμό πρωτοκόλλο. Το δημόσιο, πού εργαζόσαστε? Ήμουνα ελεύθερος επαγγελματίας και είχα 3 ταμεία. Ωραία. Δεν έχω πάρει μες τώρα την ένατη. Τι δεν έχετε πάρει? Δεν έχω πάρει καθόλου σύνταξη, ούτε ένατη. Προσωρινή δηλαδή δεν έχετε πάρει? Προσωρινή. Προσωρινή. Πριν 10 μέρες είπατε καταθέσατε. Όχι, τον Ιούνιο κατέθεσα. Να. 1η Ιουνίου κατέθεσα. 1η Ιουνίου, ναι. Επειδή έχετε διαδοχική ασφάλιση, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πάρετε εύκολα προσωρινή σύνταξη. Ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου λέει ότι όταν υπάρχει προσωρινή και δεν προκύπτει από το ένα κομμάτι του ασφαλιστικού βίου ότι έχεις θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, δεν δίδεται προσωρινή. Ναι, την ένατη αυτή που λένε την ένατη... Αυτή είναι η προσωρινή, η ένατη. Η ένατη προσωρινή ονομάζεται.
Οπότε θα περιμένω να βγει ολόκληρη για να ναι, πάρω. Ναι, εξαρτάται πόσα χρόνια είχατε στον έναν ασφαλιστικό, πόσο στον άλλον ασφαλιστικό φορέα. Αν προκύπτει από τον έναν ασφαλιστικό φορέα, δηλαδή το χρόνος ασφάλισης είναι αρκετός για θεμελίωση, θα πάρετε προσωρινή και συνήθως εδίδεται σε 3 μήνες η προσωρινή από την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Έχουν παρέλθει 3 μήνες από ό,τι κατάλαβα. Πολύ φοβάμαι θα περιμένετε την οριστική. 18 χρόνια είχα στο ΤΕΒΕ και ναι. 18 χρόνια στον ΟΓΑ. Πουθενά δεν έχετε θεμελιώσει σε κανέναν φορέα. Από τον τελευταίο προφανώς φορέα θα πάρετε, ο οποίος είναι ενιαίος τώρα βέβαια, αλλά θα πρέπει να γίνει η ασκητική αλληλογραφία. Καταλαβαίνουμε και, τι σημαίνει. Ταλαιπωρία. Πιστεύω ότι θα περιμένετε να πάρετε την οριστική κατευθείαν. Αρκετά. Με τα δεδομένα του σήμερα, μετά από πόσο καιρό βγαίνουν αυτά? Με τα δεδομένα του σήμερα θα θέλετε 1,5 με 2 χρόνια. Αλλά επειδή υπάρχει ένα πρόγραμμα μέχρι 36 του 2018 και η κυβέρνηση έχει πρόγραμμα και λέει ότι θα πληρώσει όλες τις κύριες συντάξεις μέχρι 36 του 2018, ελπίζω ότι θα τηρηθεί αυτή η υπόσχεση και μέχρι τότε θα έχετε πάρει τη σύνταξή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Κυρία Δήμητρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πάμε τα συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω για το μέρισμα. Έχω τον οικονό μου, ο οποίος παίρνει ένα επίδομα από την Πρόνοια. Μάλιστα. Το εισόδημά του είναι 3.000 ευρώ. Mm. Έχει ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά στο όνομά του. Το δικαιούται το μέρισμα? Ναι, το δικαιούται. Το δικαιούται, δεν ξέρουμε βέβαια τι πόσο θα πάρει, γιατί είναι το θέμα του τεκμαρτού που αναφέραμε πριν. Αλλά το δικαιούται. Ναι. Λογαριασμό στην τράπεζα, πράγματι έχει, επειδή είπατε ότι παίρνει ένα επίδομα από την Πρόνοια. Έχει κάποιο λογαριασμό. Στο ταχυδρομείο, από το ταχυδρομείο τα παίρνουμε. Έχει καταθέσει. Να ανοίξει έναν λογαριασμό στον οποίο θα μπορεί να μπει το επίδομα, το κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Γιατί δεν είναι επίδομα, το κοινωνικό μέρισμα. Στο ταχυδρομείο δεν μπορεί να μπει που παίρνει το επίδομα. Όχι. Θα κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Φροντίστε λοιπόν. Στο TaxisNet που θα κάνει, θα είναι αναγκασμένο να συμπληρώσει το λογαριασμό. Οπότε υποχρεωτικά θα συμπληρώσει το IBAN. Γι' αυτό και μεριμνήστε να μπορέσει να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό, ούτως ώστε να το λάβει, γιατί θα δοθεί και άμεσα. Είναι κρίμα να το χάσει. Ωραία. Εγώ είμαι η γιαγιά του και έχω και τον παππού, είμαστε φιλοξενούμενοι, δεν το δικαιούμαστε. Εσείς είστε φιλοξενούμενοι του μικρού, του εγγονού σας? Του εγγονού μου, ναι, είμαι φιλοξενούμενη. Λαμβάνετε. Πόσο παίρνετε? 500, εγώ και 700 σύζυγο θα δικαιούμαστε. 500 και 700, νομίζω ναι. Πως όχι. 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 Όχι, αλλά αφήστε να το δούμε. Κρατούμε πάντα μια επιφύλαξη, γιατί σήμερα θα κλείσει το θέμα του κοινωνικού μερίσματος. Να δούμε πού θα κλείσει. Επειδή είμαστε φιλοξενούμενοι γι' αυτό. Πάντως το παιδί το δικαιούται. Επειδή είστε φιλοξενούμενοι για ένα λόγο παραπάνω, δεν το δικαιούστε. Ανεξάρτητα από το πόσα παίρνετε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτάκια πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση κάθε απόγευμα εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους για φορολογία, ασφαλιστικό και κόκκινα δάνεια. Παίρνω αναπηρική σύνταξη, πρόσφατα πέρασα επιτροπή και ΠΑ, διατηρήθηκε η κύρια, αλλά μου κόπηκε η επικουρική. Τι συμβαίνει, κύριε Καλάκο? Δεν το κατάλαβα αυτό, τίποτε. Παίρνω αναπηρική σύνταξη, πρόσφατα πέρασα και επιτροπή και ΠΑ, διατηρήθηκε η κύρια σύνταξη, αλλά μου κόπηκε η επικουρική. Τι συμβαίνει, κύριε Καλάκο? Ναι, το εξάμεινο ισχύει για την κύρια από τη στιγμή που λήγει η υγειονομική, το αποτέλεσμα της υγειονομικής επιτροπής και χρειάζεται επανεξέταση, θα επανέλθει και στην επικουρική. Η επικουρική μόλις έληξε η συγκεκριμένη προθεσμία της αναπηρικής, θα επανέλθει με νέα αίτηση με τη νέα απόφαση του ΚΕΠΑ.
Κυρία Νικολοπούλου, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κουρέματα που διαβάζουμε πολλά δημοσιεύματα για κουρέματα στεγαστικών δανείων, αλλά ιρλανδικά. Και βεβαίως πόσο αυτό το μοντέλο μπορεί να ευδοκιμήσει εδώ στην Ελλάδα. Είναι της μόδας, λοιπόν. Είναι πρόσφατη συζήτηση κι αυτή. Αν θυμάσαι, εμείς το λέγαμε πολύ συχνά εδώ από την εκπομπή σου, ότι κάποια στιγμή πρέπει οι τράπεζες να αποφασίσουν να πάνε παρακάτω. Δεδομένου του γεγονότος ότι η μνημονιακή τους υποχρέωση είναι σε κάθε περίπτωση ο περιορισμός των κόκκινων δανείων. Και αυτή τη στιγμή περιορισμός κόκκινων δανείων χωρίς διαγραφές δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Πρόσφατα λοιπόν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις συστημικής τράπεζας η οποία δέχτηκε έτοιμα δανειολήπτη και προχώρησε στο ιρλανδικό μοντέλο. Ποιο είναι αυτό για να πούμε στον κόσμο να ξέρει? Είναι το λεγόμενο split and freeze. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χωρίζουμε το δάνειο, το χωρίζουμε σε δύο μέρη. Mm-hmm. Για το πρώτο μέρος καθορίζεται μία δόση την οποία οφείλουμε να τη δίνουμε με τις τμηματικές, τις μηνιαίες μας καταβολές. Το υπόλοιπο κομμάτι που συνήθως είναι το 50% παγώνει. Ποια είναι η διαφορά? Αυτό συνέβαινε και μέχρι σήμερα και συνέβαινε συνήθως σε συνεπείς δανειολήπτες. Είχε συμβεί δηλαδή, είχαμε και εμείς τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, ποια είναι η διαφορά? Ότι το παγωμένο μέρος του δανείου, εάν είσαι συνεπής, συνδέεται με μία ετήσια διαγραφή ποσοστού 4%. Αυτό είναι σημαντικό γιατί στο σύνολο της 15 ετίας θα υπάρχει μια μείωση γύρω στο 30 με 35% του στεγαστικού δανείου. Μιλάμε καταρχήν για στεγαστικά δάνεια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει, Σοφία μου, ότι αυτομάτως έρχονται να δώσουν μια λύση διαγραφής, mm-hmm. έτσι με έναν τρόπο πιο κομψό, μιμούμενη βεβαίως το ιρλανδικό μοντέλο, το οποίο γνωρίζουμε όλοι τι γινόταν τότε με τα κόκκινα δάνεια και πώς το ξεπέρασε το πρόβλημα. Το ξεπέρασε σαφώς με διαγραφές, δημιουργώντας έτσι, αν θέλεις, και την υποχρέωση στο δανειολήπτη να είναι συνεπής αυτού που αναλαμβάνει. Δηλαδή, ναι μεν εγώ σου κάνω την εξυπηρέτηση να χωρίσω το δάνειό σου σε δύο μέρη, αλλά στο πρώτο μέρος που σου καθορίζω θα είσαι απόλυτα συνεπής. Γιατί θα έχεις ετήσια έκπτωση 4% στο παγωμένο κομμάτι του δανείου σου. Έχει ήδη γίνει αυτό, υπάρχει απόφαση συστημικής τράπεζας και μάλιστα δεν έγινε μόνο στο κομμάτι του στεγαστικού, στο συγκεκριμένο δανειολήπτη, έγινε και στο κομμάτι των καταναλωτικών του δανείων, που και εκεί υπήρχε μία αντίστοιχη διαγραφή. Το λέμε στον κόσμο, ας το προτείνουν με τις επιστολές τους και με τα αιτήματά τους, τα γραπτά που υποβάλλουν ο ένας μετά τον άλλον, ας το επιχειρούν, γιατί από ό,τι φαίνεται, ίσως αυτό είναι και μια λύση για να προχωρήσουμε έτσι κι αλλιώς στη μείωση των κόκκινων δανείων, που είναι μνημονιακή υποχρέωση. Αναμένουμε να εδώ δούμε σε πόσες περιπτώσεις θα γίνει. Ναι, Χριστοκρίκα. Πάντως, αν με επιτρέψει κάτι, Σοφία, επειδή λέτε για το μεγάλο τεράστιο θέμα των κόκκινων δανείων, θα έλεγα ότι έχουμε παγώσει πάρα πολύ στο θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ναι, εκεί ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, το mm-hmm. θέμα. Εντάξει, έχει διάρκεια ο νόμος μέχρι 31/12/2018, αλλά ο κόσμος συνεχώς ρωτάει και αναρωτιέται τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και δεν ρωτάνε μόνο τα φυσικά πρόσωπα που δυστυχώς δεν έχουν. Δεν εντάσσονται mm-hmm. μέσα στον εξοδικαστικό νόμο. Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, ούτε αυτοί που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Αλλά τουλάχιστον για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή είναι έμποροι, αλλά και τους ανθρώπους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και χρωστάνε μικρότερα ποσά, πρέπει άμεσα να έχουμε αυτή την εγκύκλιο. Δηλαδή, τι συζητάμε με τους. Δηλαδή, ο νόμος όταν πήρε την έγκριση, δεν λύθηκαν κάποια θέματα. Πρέπει να πάρουμε καινούργια έγκριση για να έχουμε την υπουργική απόφαση. Πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Φώτη. Πολύ σωστό. Κύριε Φώτη, μας ακούτε? Πάμε θα περιμένω πολύ ακόμα. Σας καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Σας ακούμε, κύριε Φώτη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Θα κάνετε την ερώτησή σας. Να ρωτήσω. Ναι, κύριε Φώτη. Για τη σύνταξή μου ήθελα να σας πω ότι είμαι 61 χρονών. Μάλιστα. Έπεπε 13 χρόνια και 11 μήνες. Μάλιστα. Και είχα περίπου έχω 5.500. Είναι γύρω στις 9.000 περίπου όλα μαζί. Πότε λοιπόν θα πάρετε τη σύνταξη? Ναι, είναι βαρέα τα ένσημα τα τελευταίων των 10 ετών. Είναι 2.500 έπος
Έχετε 1.300 ένσημα βαρέα τα 10 τελευταία χρόνια. Όχι, όχι. Όχι, άρα δεν είσαι στην κατηγορία των βαρέων. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι. Είπατε σύνολο 9.000 ένσημα. Ναι, ναι. Στα 62... Δεν έχω βαρέα. Ναι, το κατάλαβα, ναι, ναι. Εργαζόμενος είστε σήμερα. Ναι, ναι. Μαζί ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Τώρα έχετε το παρελθόν, είχατε ΤΕΒΕ στην αρχή. Όχι, έχω 5 χρόνια που είμαι άνεργος. Τα τελευταία τώρα 5 χρόνια είστε άνεργος, δεν εργάζεστε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχω ΙΚΑ πιο πολύ. Άρα την τελευταία πενταετία δεν έχετε ένσημα. Έχετε, δεν έχετε ένσημα. Όχι. Στα 67 ετών θα πάρετε σύνταξη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φώτη. Κύριε Σωτήρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Να κάνω μια ερώτηση. Είχα κατάστημα από το 2000 μέχρι το 2013. Μάλιστα. Πλήρωνα το επικουρικό για 11 χρόνια. Ενώ μεταξύ το 2013 έχω βγει σε αναπηρική σύνταξη. Έχω αφήσει το επικουρικό 2 χρόνια τα τελευταία χωρίς να το πληρώσω. Και τώρα για να μου βγει η αναπηρική σύνταξη, δεν μου την βγάζουν. Γιατί? Γιατί έχει το φιλόμενες εισφορές. Άμα δεν τις καταβάλει. Και επειδή μου στέλνουν ένα χαρτί ότι πρέπει να πηγαίνω με ειδικό στο συνταξιοδοτικό, για να ρυθμίσω, μου λέει, τα 2 τελευταία χρόνια τα οποία δεν τα έχω πληρώσει. Αυτό που σας είπε ο κύριος Καλάκος, ναι. Πρέπει να ρυθμίσετε τις οφειλές σας. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, πρέπει να πληρώσω τα 2 χρόνια. Βέβαια, γιατί αλλιώς δεν έχετε κενό χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή, αν δεν τα πληρώσω, δεν θα μου δώσουν το... Προφανώς. Ναι, ναι, πρέπει να τη ρυθμίσετε και να πληρώσετε αυτές τις οφειλές σας. Αν δεν τις ρυθμίσω, δεν δικαιούμαι. Δηλαδή τα χρόνια που πλήρωσα δεν δικαιούμαι το ποσοστό που έχω. Όχι, βέβαια. Όχι. Δυστυχώς, όχι. Εσείς τι δεν προτείνετε, πρέπει να τα πληρώσω αυτά, γιατί εγώ έχω αναπηρία. Βεβαίως, να πάτε να ρυθμίσετε. Αν θέλετε να πάρετε σύνταξη, πρέπει να τα πληρώσω. Αν δεν θέλετε, να μην πάτε. Τι εγώ να προτείνω, μπορώ, είναι ένα ατομικό θέμα επιλογής. Επιλογής. Αλλά το θέμα είναι. Δύο είναι οι δρόμοι. Δεν έχει και πολλέ ότι κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσει και αυτέ τι οφειλέ σου, όλοι οι Ελληνικοπούλου. Δεν έχει επιλογέ. Πρέπει να. Από την ασφάλεια. Από την κύρια ασφάλεια. Δεν σα άκουσα το θέμα. Για το επικουρικό ρωτάω μόνο. Ναι, δεν θα πάρετε αν δεν πληρώσετε. Αυτό σα είπα. Δηλαδή, εάν το πληρώσω με συμφέρει, αυτό θέλω να πω. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορώ να σας το πω στον αέρα. Πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός, να δούμε πόσο βγαίνει η μηνιαία επικουρική σύνταξη, τι προσδόκιμο έχετε. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ το προσδόκιμο, πόσο ετών είστε αυτή τη στιγμή, αν είστε νέος ή σε μεγάλη ηλικία. 58 είμαι. Ναι, είστε νέος άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα κάνετε ένα υπολογισμό στο περίπου πόσο είναι αυτό το επικουρικό. Η αναπηρική σας έχει ημερομηνία λήξης ή είναι. Έχει το 19. Έχει το 19. Άρα δεν έχετε τελειώσει και με την κύρια σύνταξή σας, θα ξαναπεράσετε και πάτε το 19. Ναι, ναι, ναι. Απλά αυτό το υπουργείο δεν θα την πάρω αναδρομική εγώ. Ναι, άρα ακούστε με, εφόσον δεν έχετε τελειώσει με την κύρια σύνταξη, γιατί μπορεί να σας απορρίψουν το 19, δεν σας το εύχομαι, αλλά και να αναγκαστείτε να επανέλθετε στην εργασία, να μην έχετε τις προϋποθέσεις για κύρια σύνταξη. Άρα μια πρώτη εκτίμησή μου είναι να πληρώσετε το επικουρικό ώστε να συνεχίσει και η επικουρική σας σύνταξη. Όταν έρθει η ώρα της οριστικής συνταξιοδότησης. Πού μπορώ εγώ να παιδευτώ για να με διευκολύνουν πιο καλύτερα αν μπορέσω να... Το επικουρικό σας ταμείο. Αλλά πάω μόνος μου χωρίς... Γιατί αυτοί που στέλνουν ένα χαρτί και μου λένε με εξειδικευμένο άτομο το οποίο να στέλνει... Αυτοί που σας έχουν στείλει το χαρτί ξέρουν να σας δώσουν και πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι Νικολοπούλου, να δούμε λίγο πριν κλείσουμε τι γίνεται με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
Κοίταξε, Σοφία μου, είμαστε στην τελική ευθεία. Όπως ξέρεις, πιέζουν 29 Νοεμβρίου, ναι, επισήμως θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το καινούργιο που θα πούμε στον κόσμο είναι το εξής. Ήδη έχουν αναγγελθεί 8 πληστηριασμοί για το ξεκίνημα της πλατφόρμας. Ωστόσο, παρά το νόμο, δηλαδή παρά τη δικονομία, καταρχήν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα διενεργούνται μόνο κάθε Τετάρτη, όπως ακριβώς και οι φυσικοί πληστηριασμοί. Και μένει να δούμε πότε πραγματικά θα ισορροπήσει ουσιαστικά το σύστημα. Δηλαδή, θα γίνει αυτό με σκοπό την παρακολούθηση, την αυστηρή παρακολούθηση της πλατφόρμας. Εάν όλα πάνε καλά, πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί να διενεργούνται και Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Βεβαίως, αυστηρή προϋπόθεση παραμένει στις 23 Νοεμβρίου να αποφασίσουν τη λήξη της αποχής τους οι συμβολιογράφοι, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Και βεβαίως να ψηφιστεί και η δέσμη των νομοθετικών μέτρων, για την οποία δεσμεύτηκε ο καθήλυν υπουργός και βάσει της οποίας, όπως ξέρεις, το έχουμε ξαναπεί εδώ, θα ισχύει η αυτεπάγγελτη δίωξη στην περίπτωση της διατάραξης της ηρεμίας και της ειρήνης των συμβολιογράφων, για να μπορούν να διεξάγουν τους πληστηριασμούς ήρεμα και ήπια. Αυτό καταρχήν είναι αυτά που ξέρουμε, είμαστε όμως, είναι δεδομένο ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μου. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.